Μάτα. Και εσείς λέτε όμως να περιμένετε να αλλάξει κάθε χώρα μόνη της και μετά να συζητήσουμε την έξοδο από το ευρώ. Να μην μπει στο προκείμενο. Γιατί αυτό πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, έχοντας διαβάσει πολύ καλά τις. Και έτσι αλλιώς σας μεταφέρω κυρίως τις ερωτήσεις που υπάρχουν. Ναι, το σκεπτικό είναι που προβληματίζει τον κόσμο είναι ότι όταν το μεγάλο διακύβευμα όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, άσχετα αν είναι ή δεν είναι, είναι το ευρώ ή δραχμή και πάνω σε αυτό στηρίζεται ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα έολο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που έτσι κι αλλιώς θα προκύψει από τα πράγματα. Θα σας απαντήσω εγώ όμως. Ναι, μπράβο. Ωραία, αυτό, γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Στο δίλημα ευρώ ή δραχμή, εμείς τι απαντάμε? Λαϊκή οικονομία, λαϊκή εξουσία και κόκκινο νόμισμα. Πώς θα το πούμε? Δραχμή θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Αλλά όμως όταν αποσπάς το νόμισμα από το σύστημα, είσαι στον αέρα. Δηλαδή τι, άμα ένας είναι φτωχός και πεινάει και έχει ευρώ είναι καλά? Ή αν πεινάει εξίσου και χειρότερα ίσως όταν έχει δραχμή είναι καλά? Ή κόκκινο νόμισμα. Εμείς λοιπόν, ναι, αυτό είναι το δίλημα. Λαϊκή οικονομία, λαϊκή εξουσία και κόκκινο νόμισμα. Που θα ονομαστεί σοσιαλιστικό νόμισμα. Νόμισμα της λαϊκής εξουσίας, πώς θέλετε να το πείτε. Αυτή είναι η δική μας θέση. Γιατί όταν το αποσπάς, ας υποθέσουμε δηλαδή ότι βγαίνουμε. Αν και εδώ ήθελα να κάνουμε μία. Βέβαια, κόκκινο νόμισμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, φαντάζομαι. Αυτό είναι δεδομένο. Μα δεν μπορεί να είσαι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με κόκκινο νόμισμα, είναι καθαρό αυτό τώρα. Θα είσαι έξω. Mm-hmm. Αλλά το να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτιάξεις κόκκινο νόμισμα σημαίνει ότι πρώτον το πιστεύει ο λαός. Δεύτερον, ότι έχεις ένα σχέδιο. Και σχέδιο αυτή τη στιγμή, να με συγχωρήσετε, θα το πω. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανένα στη διαφωνία, σχέδιο μόνο το κουκουέ έχει. Κανένα άλλο. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό που λέω. Αυτό αποδείχνει και στην πράξη. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε. Ζήσαμε δηλαδή αυτά τα παραμύθια που πούλησε, γιατί τέτοια ήταν. Τα είδαμε να καταραίουν μέσα σε 7 μήνες και εκείνοι οι οποίοι επαναφέρουν το ίδιο, όπως η λαϊκή ενότητα, ας πούμε, είναι εκτός πραγματικότητας. Λένε για κάτι το οποίο δοκιμάστηκε και απέτυχε. Εμείς έχουμε σχέδιο, λένε πρέπει να πιστεί ο λαός ότι σήμερα πρέπει να πάρει την εξουσία στα χέρια του και η εξουσία είναι η οικονομία. Τα μέσα παραγωγής, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, ο πλούτος που υπάρχει, να σχεδιάσει την οικονομία με γνώμονα όχι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά με γνώμονα τα λαϊκά συμφέροντα. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για τη χώρα μας. Έχει πλούσια, έχει πλούτο πολύ, πάρα πολύ. Έχει εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να λύσει θέματα αγροτικής οικονομίας, έχει στρατηγική θέση στο χάρτη και μπορεί να κάνει διεθνείς συμφωνίες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας το σχέδιο. Και φυσικά αυτό το σχέδιο δεν χωράει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δεδομένο.